Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα επόμενα 24 ώρα για την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Θα επεκταθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 16 Αυγούστου και βαθμιαία από τα ξημερώματα της Δευτέρας 17 του μήνα θα εξασθενήσει. Για το θέμα μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Από τα Βόρεια Βαλκάνια ήδη σήμερα που είχαμε και στη Βόρεια Ιταλία αλλά και στα Βορειοδυτικά Βαλκάνια αρκετές καταιγίδες, έρχονται κάποιες ασταθείς και ψυχρές αέριες μάζες νοτιότερα προς την περιοχή μας, προς τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτές λοιπόν οι ασταθείς αέριες μάζες συναντούν τις σχετικά πιο, και οι οποίες είναι και ξηρές μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα, συναντούν τις πιο υγρές και τις πιο θερμές αέριες μάζες από τους κόλπους της Βόρειας Ελλάδας, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, δίνουν μεγάλη αστάθεια. Και αύριο το αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται να προκαλέσουν τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι νωρίς το πρωί της Κυριακής. Αυτό είναι το πρώτο κύμα. Και ένα άλλο δεύτερο, από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι αργά το βράδυ πάλι μια δεύτερη διαταραχή θα δώσει ανάλογα φαινόμενα και οι καταιγίδες αυτές πρόσκαιρα δεν είναι... Δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλασσοπτώσεις και πρόσχερα ενισχυμένους ανέμους, όπως ξέρουμε, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας πάντοτε ενισχύονται οι άνεμοι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η προειδοποίηση και όλες και μέσα στις περιοχές αυτές φαίνεται να είναι η Ανατολική Μακεδονία και η περιοχή της Καβάλας και γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι. Ήδη και χθες είχαμε και κάποιες καταιγίδες ξανά πάλι σε Χρυσούπολη και στο νομό, στην περιοχή του νομού. Δεν αποκλείεται βέβαια κατά τόπους, όπως είπαμε, να έχουμε κάποιες εντάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι μια γενική προειδοποίηση αυτή. Σε κάθε κύριε περίπτωση, Κολυδά, υπάρχει κίνδυνος να επιβληθεί απαγορευτικός σε πορθμιακές γραμμές? Τόσο πολύ όχι. Από πλευράς εντάσεις ανέμων, επειδή άκουσε και το ρεπορτάζ στο οποίο συνδέεται με το καιρικό, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Η περίπτωση του κινδύνου υπάρχει, αλλά δεν είμαστε πλέον από την ΕΜΗ, πλέον είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την αξιολόγηση του κινδύνου γενικά των φαινομένων πλέον. Είναι η πολιτική προστασία η οποία θα εκτιμήσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, που έχουμε δώσει και εμείς κτλ. Και με, ανάλογα με την περιοχή, γιατί κάθε περιοχή κάποια ειδικά της χαρακτηριστικά, θα δώσει επιπλέον πληροφορίες και μάλιστα και εμείς συστήνουμε όλοι να ακούμε πέραν δηλαδή των προειδοποιήσεων της ΕΜΗ για την εξέλιξη του καιρού να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Εποχής Θυσίας. Αλήθεια κύριε Κολυδά, επειδή πρόσφατα στον απόϊχο των καταστροφικών πλημμυρών στην Εύβοια και των νεκρών ακούστηκαν κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τις προγνώσεις για τα ποσοστά της βροχής που επρόκειται να πέσει, οι οποίες περιγραφές διαψεύστηκαν. Μέχρι πού φτάνει η πρόγνωση η μετεωρολογική τελικά? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής τα ποσά για τα βροχής και όλες έβγαλε και η ίδια η ΕΜΗ, εμείς δηλαδή οι άνθρωποι της ΕΜΗ, οι διευθύνσεις της ΕΜΗ, ότι γενικώς στην ανακοίνωσή μας ποτέ δεν λέμε ότι θα πέσουν τόσα χιλιοστά ή οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στοιχεία σε πάρα πολλά. Συμπουδευόμαστε πάρα πολλά αξιόλογα αριθμητικά μοντέλα. Μπορεί να βλέπουμε ή να καταλαβαίνουμε τα ύψη βροχής που θα πέσουν σε μια περιοχή, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό. Διότι διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν ένας επιστήμονας μετεωρολόγος. Αξιολογούμε και άλλους πολλούς παράγοντες. Είναι παράγοντες αστάθειας, είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο για να μπορέσεις, για να εκδώσεις ένα δελτίο βροχής. Και εν τέλει, κύριε Κολυδά, είναι πρόγνωση σε κάθε περίπτωση. Καλά, ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αυτή τη στιγμή, εντάξει, και λόγω χρόνου δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε. Το ότι το χ ή το ψ το μοντέλο μπορεί καμιά φορά να το υπεκτιμούμε, να υποεκτιμά το ή και το ίδιο, ή όλα σχεδόν να υποεκτιμούν μια κατάσταση, αυτό είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους όλα τα αριθμητικά μοντέλα και γι' αυτό το λόγο κιόλας πέσει και η μεγάλη εμπειρία που έχουν οι μεταλλολόγοι, αλλά και οι διάφοροι άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εξέλιξη ενός έντονου καιρικού φαινομένου.